Καλησπέρα, με λένε Πέωνα, δεν έχω κοιμηθεί και αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το game και όπως βλέπουμε μιλάω ελληνικά. Γιατί το κάνω αυτό? Διότι είναι το 56ο βίντεο που προσπάθησα να τραβήξω και ναι, μου την έχει δώσει τα νεύρα τα αγγλικά, οπότε ευκαιρία να μιλήσω και λίγο ελληνικούρα. Έτσι και λέω, είστε λίγοι και ξέρετε ποιοι είστε αυτοί που θα δείτε το βίντεο, απολαύστε. Είμαι στον... Ναι, welcome. Είμαι στον East Server, γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα τριτοκοσμικά Kha'Zix, Jungle και Veigar Mid. Όχι ότι είναι άσχημα, απλά άμα ξέρα να παίζαν τότε θα ήταν εντάξει, αξιόλογο. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουν. Sniff. Η ομάδα τους φαίνεται να σπάζει κόκαλα, με το μόνο θετικό ότι είναι όλοι αντί, οπότε άμα αυτό γράψει τον αριθμό 300 και αυτό το 5000 μπορεί και να τον νικήσουμε. Που το βλέπω χλωμό. Έχουμε ένα πολύ δυνατό αντικάρι και το jungle και το mid μας είναι για πέταμα. Κυριολεκτικά, ανοίξτε ένα κάδο και βάλτε τους και τους δύο για πέταμα. Αλλά μην το προειδάζουμε, θα φανεί. Όχι, άμα είσαι βλάκες αυτά παθαίνεις. Και αναφέρομαι στο θείο Veigar από εκεί πέρα, ο οποίος πήγε και χώθηκε αντιλάσσος κατεύθυνση γιατί του έδωσε ένα βατήρα για να πηδήξει. Δεν σκέφτηκε, α, ένας Veigar, σκέφτηκε, α, ωραία, εκεί θα πάω να πηδήξω. Τώρα, ο Jax, έχει ωρέξει σήμερα. Στο διάβολο. Πέσαμε στον Ρεξά τον Τζαξ. Και προφανώς και πέσαμε. Τι άλλο. Εντάξει, τώρα έκανες μαλακία, αγόρι μου όμως. Τώρα, you went full retard. Συγγνώμη, αλλά ενθάδε κοίτατε. Η ζωή εν τάφο και όλα τα σχετικά. Γιατί ένα λέει has been slain. Ωραία, μάζεψα ένα δικάρι. Πίσω. Κακός Kha'Zix. Βλάκες Kha'Zix για την ακρίβεια. Βλέπω ένα Lissin. Και προφανώς ο Lissin έχει Ward εκεί μέσα. Όμως για την ακρίβεια. Ω Θεέ μου. Πήγε. Φύγε βλάκα άνθρωπε, φύγε βλαμμένε, αυτοκτονικέ, μαζοχιστή, φύγε, πάρε δρόμο, μην ακούς το Thresh, ο Thresh μπαφιάζει. Ο Thresh δεν είναι αξιόπιστος, να κρύβει ο Thresh είναι, όχι δεν είναι gay. Ω Θεέ μου, αυτοκτόνησε, μπράβο. Μάντεψε τι θα πάθεις όταν ακούς το Thresh και δεν ακούς εμένα. Ναι. Ας έξι φτερή το μάντεψε. Α, και Word, μάντεψε. Μας ξέφυγε κιόλας, μπράβο. Good you. Α, και δεν θα πρέπει να το λέω, αλλά... Ναι. Oh well. Ποιος σοφάει, κανένας. Σε ποιο την πέφτουν. Παρτούζα στη Vayne. Θέλω κι εγώ να με. Threesome. Ωραία, η Vayne ξέφυγε. Εγώ δεν χρειάζεται να ξεφύγω. Έχω ξεφύγει ήδη, ας πούμε. Ναι. Πριν θέλεις να σου τονίσεις τη Vayne, να σου θυμίσω ότι είναι ναυτίλος, δεν είναι κρυπάκι. Πουτσου.
Γεια σου να αυτή. Τι στο διάλο, πόση ώρα διάρκει αυτή η ασπίδα. Αντίον αυτή λέει. Να, ακριβώς στα 19 λεπτά αυτό που ονειρεύονται να κάνουν όλοι είναι να σκοτώσουν ένα βαρόνο. Φάτε τον, φάτε τον. Άντε, πόση ώρα σας περίμενε, παιδιά. Ωραία, μπράβο. Από ό,τι βλέπω, ίσως και όντως να κάνουν βαρόνο. Δηλαδή, ίσως και να κάνουμε εμείς βαρόνο. Τώρα δεν έχουν smite. Τώρα πραγματικά μπορούμε να πάρουμε ένα free βαρόνο. Το σχέμα βλακή του ανθρώπου ξεπεράσει τα όρια. Κάπως... Τι είναι τα όρια. Don't send, don't the fuck. Α, πήραμε βαρόνο. Εντάξει. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, ξέρω εγώ. Και πόσα μήνυμα να τον απολαύσουν. Ένας. Κανένας. Κανένας. Φύγε. Κάνεις τη βλακεία και ακολουθάς τα άλλα, είσαι. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Ακολούθαμε στο θάνατο και εσύ, ρε. Ω, υπέροχα! Φέρ τους μου όλους! Μπράβο, βλάκα! Ω, Θεέ μου! Και βεβαίως... Ο ψόφος του... Ω, καλά. Ο ψόφος μου, δηλαδή. Ναι, θα σπέσει. Αντίο! Ωραία. Αυτό είναι το μέρος στο οποίο ελπίζω να ξεφύγω. Παπάκι θα ξεφύγω. Ναι. Άντε ξέφυγε. Ίσως άμα πήγαινα στην ομάδα, αλλά πάλι μπα. Έχει φανεί πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η ομάδα διαχρονικά. Έχεις Βίντερ παλικάρι μου. Α, να γεια σας. Να, όλο αυτό το game δεν μπορούσε να πατήσει ένα δεξί κλικ και να τους σκοτώνει όλους απλά. Ή, τι στο διάλο, τι διαφορά είχε τώρα από πριν. How you see me, auto hit. Μπα. Κάθε σπέση. Δώσ' του, δώσε πόνο, τιμωρία. Για το παιδί, τρίτεκνο. Έτσι, μπράβο. Oh god, μη, φύγετε από τη Βέιν. Εδώ, ποτένιε, κρετίνες, χρέ. Και άλλη ασπίδα, και άλλη ασπίδα, δεν ξέρω πόση ασπίδα θα τη σώσω. Αλλά προφανώς δεν είναι αρκετή. Να το kill το ένα. Είδα κι άλλο κατσαρίδα. Freedom. Τι διάλο έγινε. Έχασε τον παίκτη και έκανε την άλλη. Οπ, να το νεκρός. Ενθάδε κοίτατε. Πεντυμοβατήριο, νεκρός. Τόμα. Και ο Τζάξ μας κάνει backdoor. Shit. Σα πάρε Τζάξ. Ναι, Jax here, δεν θα είχαν σπάσει τούρι το, οπότε πες και είναι ευχαριστώ στο παιδί. Σου πάρει, κατάφερε και τη σκότωσε. Καλύτερο. Αυτή τη στιγμή δίνω στο Jax το vision ότι είμαι στο bottom, έτσι. Και με το μεθεπόμενο wave θα κάνω recall και θα πάω στο top. Έτσι ώστε να το παράργησε για κάποιο λόγο. Ναι. Θα μου αρχίσει η ομάδα. Why there, not here. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή... Ναι. Δείτε λίγο. Η κατάσταση είναι το εξής. Είμαστε 4-5 και είμαστε όλοι με βαρόνο. Δεν έχουν
δεν μπορούν να μας νικήσουν αυτό το teamfight με τίποτα. Ακόμα και να μας πάσει το μισό τουρε το game. Μας σε μια κατάσταση στην οποία, ναι, μπορούμε να νικήσουμε. Ναι, κάνετε επικό split που ο θείος Τάρικ. Μάλλον δεν είχε καταλάβει το νόημα του σπλίπους, αλλά τέλος πάντων. Πάει ένας. Συνεχίζουμε. Συνεχίζει το δρενάκι του τρόμου. Αχ. Για εκατοστά. Για εκατοστά ο... Ο τυποτένιος. Έλα, σταμάτα και συγκρινιά. Τι είναι επική ομάδα μου για μένα. Δεν έχω μεν χαλιά σκορ, αλλά αν δεν υπήρχε εγώ, ο Τζάξ ήταν ο μισός από ό,τι είναι τώρα. Ναι, Τζάξ up. Ο φόβος και τρόμος είναι ο Τζάξ, παιδιά. Α, όχι, ο Τζάξ είναι up, τι θα κάνουμε. Α, ίσως και να νικήσουμε το game. Έτσι απλά. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Εγώ το έκανα δύσκολο ίσα ίσα. Για κάποιο λόγο τα φράψη μου ρίχνουν τα FPS πολύ τραγικά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνω και άλλες περικοπές σε θέμα γραφικών ή όχι. Ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι το είδατε. Τα μελλοντικά παιχνίδια θα είναι πολύ καλύτερα και θα είναι στα αγγλικά δυστυχώς. Δεν θα μπορώ να βάλω σε αυτήν την ελληνική χρειά. GG, well played, το νικήσαμε.